Σαν να ήταν διάρρη διαμέρισμα είχε δηλωθεί στη ΔΕΗ το Σαλελιάπη, σύμφωνα με τον έκτακτο έλεγχο του Δήμου Καρπενησίου. Ευτυχώς είμαστε και πατριώτες και είναι από τα... δεν πρέπει να το κάνει αυτό, είναι ντροπή. Όπως ανακάλυψαν οι ελεγκτές, στο φάκελο της πολεοδομίας, όπως και στο ποθενέσχες του πρώην Υπουργού, το Σαλελιάπη έχει επιφάνεια 233,05 τετραγωνικά μέτρα. Στη βάση δεδομένων της ΔΕΗ όμως έχει καταχωρηθεί με επιφάνεια μόλις 70 τετραγωνικών. Από τα δημοτικά τέλη γλίτωνε δηλαδή 250 ευρώ και 80 λεπτά το χρόνο, χωρίς να υπολογίζεται χαράτσι, τέλος ακινήτων και πάγια. Ο Δήμος μας θα ζητήσει πίσω τα χρήματα των τελευταίων ετών, τις οφειλές δηλαδή που μας χρωστάνε. Η εξόφθαλμη αναντιστοιχία ανάμεσα στα 70 τετραγωνικά και το διόροφο πέτρινο σαλέ Λιάπη που βλέπετε, εξοργίζει τους καρπενησιώτες. Άνθρωποι σαν τον κύριο Λιάπη να μην έρχονται σήμερα να πληρώσουν τα αυτονόητα και να προσπαθούν να τα γλιτώσουν. Ανακαίνησε ένα αρχοντικό ως αγροτουριστικό ξενώνα και το δήλωνε ως διαράκι, λένε εξοργισμένοι Ευρυτάνες. Τα πληρώσαμε μέχρι τελευταίο ευρώ. Ο κύριος Λιάπης ήξερε και τα τρώει. Εμείς ήμασταν τα κορόιδα τα οποία πληρώναμε. Οι πολίτες που στέκονται στις ουρές στα υποκαταστήματα της ΔΕΗ για να πληρώσουν μέχρι και το τελευταίο ευρώ στο λογαριασμό του ρεύματος και το τέλος ακινήτων χαρακτηρίζουν ως επαναλαμβανόμενη πρόκληση τη συμπεριφορά του πρώην Υπουργού. Υπήρχαν 65 τετραγωνικά και προσπαθώ να το συντηρήσω με 1.000 ζόρια. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο. Τι λέει ο ίδιος ο πρώην Υπουργός για όλα αυτά, θα μας απαντήσει ίσως μετά και το νέο του ταξίδι που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι, όταν πέρασε τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα με το τζιπ του, με κανονικές πινακίδες πλέον.